Έρχεται η Ένωση, αυτό μας ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός και αυτό που είναι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα χρόνια είναι ότι θα υπάρχει μόνο μία καλύβα. Φέτος θα κοιμόμαστε στην ίδια καλύβα και πραγματικά από την πρώτη στιγμή φάνηκαν να υπάρχουν αρκετά μπιφ μεταξύ παιχτών. Δεν φαινόμαστε και τόσο φιλόξενοι ξαφνικά. Δεν ανυπομονούμε να έρθει η μπλε ομάδα. Μάλλον είχαμε βρει την ισχύα μας και το επιβεβαιώνω κι εγώ, ναι, είχαμε βρει την ισχύα μας το τελευταίο διάστημα. Οπότε δεν ξέρω. Περιμένω και εγώ τι θα γίνει όταν θα πατήσουν οι μπλε το πόδι τους και θα είμαστε όλοι μαζί σε μια καλύβα. Παιδιά, δεν χωράμε όλοι εδώ μέσα. Τι θα κάνουμε? Δεν χωράμε όλοι εδώ μέσα. 17 άτομα δεν χωράνε εδώ μέσα. Έτσι είναι η Ένωση. Θα βάλουμε τον Τάκη στη μέση. Ένωση, δεν θέλατε? Είναι το δικό μας μέρος. Μην ακούσω ότι εγώ θέλω να κοιμηθώ με μια φίλη μου από την άλλη ομάδα. Από σένα μην τα ακούσουμε και αυτά. Και μπλεχτούν όλοι. Εγώ δεν έχω κανένα φίλο. Δεν έχω φίλους εγώ. Δεν έχω φίλους. Τον Πρίαμο. Εγώ έχω πει, θα βάλουμε. Όχι, γιατί άκουσα ότι ο Κόρ θα κοιμηθεί με τον Μπόγδανο. Λες και ο Λιάκος είναι κανένα παιδάκι. Το έχουμε από το 21 έθιμο. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει σε ένωση μέχρι στιγμής. Θα είναι λίγο περίεργο γιατί αυτό που σκέφτομαι κυρίως εγώ είναι όταν θα κερδίζει μια ομάδα τα έπαθλα, η άλλη ομάδα θα είναι εκεί και θα ακούει πώς πέρασαν. Μπορεί να τους ξυπνάνε την ώρα που θα σηκώνονται να φύγουν ή όταν θα γυρνάνε. Ακόμα και αν υπάρχει κάποιος διαπληκτισμός κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των ομάδων, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι θα κοιμόμαστε δίπλα-δίπλα οι δύο ομάδες. Είναι λίγο περίεργο. Σαν αιγιώτης άσος που είσαι, μιας και παρέμεινες, θα χωρίσεις και θα ορίσεις τις θέσεις μας. Ναι, αυτό μόνο μπορώ να το κάνω. Μπράβο. Επίσης, κάτι που σκέφτηκα εγώ χθες, δεν είμαστε μπλεγμένοι μπλε-κόκκινο. Όπα, όπα. Δεν είμαστε μοβ. Δεν είμαστε μοβ. Από η Μελίνα θέλει να κοιμηθεί με τη Σταυρούλα, λέει. Ναι, ναι. Κόκκινη, μπλε και στη μέση ο Τάκης. Η Σταυρούλα βασικά λογαριάζει με τον Θεοδόχο. Όταν ροχαλίζει ο Τάκης. Ναι, να μην κοιμηθεί κανένα γενικό. Όταν ροχαλίζει ο Τάκης, γιατί να την τρώμε μόνο εμείς οι κόκκινοι και την επόμενη μέρα να πηγαίνουμε στο αγώνισμα κουρασμένοι. Άρα τακτική είναι αυτό. Στρατηγική είναι αυτό. Θα έρθουν οι μπλε στην καλύβα τη δικιά μας. Και δήλωσε η Σταυρούλα στο Συμβούλιο ότι θέλει τη θέση της πίσω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν γράφει πουθενά το όνομά μου, αλλά όταν ήρθα στην κόκκινη ομάδα, ρώτησα όλα τα παιδιά, παιδιά, πού να κοιμηθώ, αυτό το κορμί, πού να το τοποθετήσω, και μου είπανε, εδώ. Εκεί πήγα και ξάπλωσα. Και τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, γιατί η Σταυρούλα θέλει τη θέση της πίσω. Εγώ ήδη κυβάμαι εκεί. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε, αλλά νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν τα συζητήσουμε όλοι μαζί, κάτι θα γίνει στην τελική. Εγώ όμως, από τη θέση μου δεν φεύγω. Αυτή η εξέλιξη, το ότι γίνεται η ένωση και θα μείνουν μπλε και κόκκινη στην ίδια καλύβα, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο ένας πάνω στον άλλον, σαν προσέρβα θα είμαστε. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Πρώτη φορά από όλα τα survivor που έχουν γίνει, γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Γενικά, αντί να μειωνόμαστε, αυξανόμαστε και πληθαίνουμε. Από 8 άτομα που είμαστε μέσα στην καλυβούλα μας και έχουμε βρει τις γονίτσες μας, τη βολή μας, τις κουβερτούλες μας, θα μπουν 17 άτομα στην ίδια καλύβα. Ρε πάμε καλά, ρε πάτε καλά, ρε που πάμε.